τα κίνητρα για να αυξήσουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια. Σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών παρουσίασε αυτά τα κίνητρα. Πέραν τη επιχορήγηση για αγορά ηλεκτρικού οχήματο και την απόσυρση των ρηπογόνων, περιλαμβάνουν και πολιτικές που έχουν να κάνουν με τις υποδομές την δημιουργία χιλίων σταθμών επαναφόρτησης μέχρι το 26, καθώς και τη σύνδεση των δικαιούχων και με επιχορήγηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Οι πολιτικές αυτές, που είναι βεβαίως μέρος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Κύπρο του αύριο, είναι στοχευμένες. Η στρατηγική για να φτιάξουμε μια καλύτερη Κύπρο για μας και για τα παιδιά μας είναι συνολική και σφαιρική. Αυτή τη στρατηγική συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε κυβέρνηση και δημοκρατικό συναγερμό αποδεικνύουμε καθημερινά πως και υπάρχει σχεδιασμό και υλοποιείται. Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε με μεταρρυθμίσεις και με σχεδιασμό.